Αντρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νούφιε. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Όλες, όπως όλες οι συντεχνίες και Ένωση Συνταχτών Κύπρου, πρέπει να πούμε, Νούφιε και Στέλλα, ότι συμμετέχει σε αυτή την παναπεργία. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχει αρχίσει δειλά-δειλά να μαζεύεται ο κόσμος. Αναμένεται να είναι μαζική η παρουσία του κόσμου εδώ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα γίνει μια ανάγνωση ψηφισμάτων από τις 12 συντεχνίες που συμμετέχουν στην απεργία. Έχει δοθεί ένας χρόνος περίπου 2 λεπτά σε κάθε συντεχνία. Ελπίζουμε να τον τηρήσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι πολλές συντεχνίες. Και ακολούθως θα γίνει ανάγνωση του ψηφίσματος, θα εγκριθεί το ψήφισμα και θα οδηγηθούμε με πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μια πορεία που θα περάσει έξω από το παλιό ΓΑΣΥΠΗ και θα καταλήξει έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου θα επιδοθεί το ψήφισμα στον Υπουργό Εργασίας, τον Κυριακό Κούσιο. Τώρα να πούμε κάποιες πρώτες πληροφορίες για την απεργία ή την παραπεργία. Αναμένονται εδώ σε αυτό το σημείο να φτάσουν περίπου, όχι περίπου, 42 λεωφορεία. Από όλες τις λεωφορεία που έχουν γεμίσει όλες τις συντεχνίες που συμμετέχουν σε αυτή την παναπεργία. Και αναμένεται να είναι και μαζική συμμετοχή του κόσμου. Περισσότεροι από 100.000 εργαζομένων απεργούν σήμερα. Mm-hmm. Και αναμένεται γύρω σε περισσότερες και από 10.000 κόσμου να είναι παρόν στις συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες. Τώρα, αν αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, εξαρτάται κατά πολύ και από το πόσο κόσμος θα συγκεντρωθεί εδώ σε αυτό το σημείο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν ήδη στηθεί οι μικροφωνικές και τα μεγάφωνα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Χρήστου του Αργυρόπουλου, ο οποίος θα είναι μαζί μου κατά τη διάρκεια όλης της πορείας και θα έχουμε έτσι αυτό το έργο να μεταφέρουμε στον κόσμο και τι συμβαίνει. Να δείξουμε ότι έχουν ήδη στηθεί οι μικροφωνικές. Υπήρχαν προηγουμένως κάποιες διαβουλεύσεις και με την αστυνομία, ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή λειτουργία όλης της παναπεργίας. Και αναμένουμε την συμμετοχή του κόσμου. Όπως σας έχω πει, έχουν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν κάποιοι απεργοί. Σιγά σιγά, ναι. Στέλλα και Νούφρε, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι 12 ξεκινάει η απεργία. Επομένως, πολλοί μέχρι να έρθουν από τους χώρους εργασίας τους προς το Υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί αρκετή ώρα. Ειδικότερα και με τις ρυθμίσεις. Έχουν γίνει και ειδικές διευθετήσεις από την αστυνομία. Ακριβώς. Θα πάμε στο Στέλιο, γιατί θα μας πει το επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας για τις διευθετήσεις που έγιναν στους δρόμους και θα επιστρέψουμε κοντά σου, γιατί έχουμε και ζητήματα να δούμε που αφορούν την ιστορικότητα αυτού του αγώνα διαχρονικά στην Κύπρο για την καθιέρωση και την απόδοση της ΑΤΑ. Στέλιο Χαραλάμπους, κοντά σου για να μας πεις τι διευθετήσεις έχουν γίνει από πλευράς αστυνομίας τώρα, γιατί αναμένεται να πήξουν, να το πω, οι δρόμοι έτσι. Λοιπόν, Σέλφι, καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και τα μέλη της αστυνομίας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να αποκοπούν και οι δρόμοι εδώ περιμετρικά και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και πιο κάτω που βρίσκεται το Υπουργείο Εργασίας. Αν θέλετε, έτσι να αναφέρουμε εντάχει τους δρόμους οι οποίοι σε πολύ λίγο δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία. Πρόκειται λοιπόν για τις λεωφόρου Γρήβα Διγενή, Δημοσθένη Σεβέρη, Γρηγόρη Αυξεντίου, η λεωφόρο Σεβαγόρου, Μιχαλάκη Καραολή και Λόρδου Βίρονος, καθώς θα αποκοπεί κυκλοφορία και σε παρακείμενους δρόμους. Όπως μπορείτε να δείτε και από τα πλάνα του κινηματογραφιστή μας του Χρήστου του Μανθαίου, υπάρχει πολύ και αστυνομική δύναμη εδώ στην περιοχή. Αστυνομικοί βρίσκονται παραταγμένοι και σε ετοιμότητα. Όπως πληροφορηθήκαμε, βρίσκονται πέρα των 80 αστυνομικών εδώ στην ευρύτερη περιοχή, αφενός για να παρασχούν οποιαδήποτε βοήθεια και σε οδηγούς, καθώς οι δρόμοι θα αποκοπούν από στιγμή σε στιγμή, και αφετέρου για να διασφαλίσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αστυνομία λοιπόν βρίσκεται σε ετοιμότητα και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να αποκοπούν και απλά οι δρόμοι. Στέλιο, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι τον οποίο μπορεί να θέλει να συμμετέχει σε αυτή την πορεία. Γύρω στις 12:30 θα ξεκινήσει και θα καταλήξει στη μία εκεί στο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πάνε και μετά λίγο στο Υπουργείο Εργασίας, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλά, μην βάζει σχέση στο Ευαγγέλιο. Ναι, αν τηρηθούν οι χρόνοι, είναι και τοποθετήσεις. Είναι και τοποθετήσεις που θα γίνουν εκεί στο σημείο που είναι ο χώρος συγκέντρωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για λίγο, συνάδελφοι. Δώστε μας λίγο το χρόνο, γιατί κάνουμε και εμείς διευθετήσεις εδώ στο στούντιο. Πάμε στις εργοδοτικές οργανώσεις. Ο Μιχάλης ο Αντωνίου από την ΟΕΦ είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου.